Δεν ξέρουμε αν θα πρέπει να πάρουμε βαθιά ανάσα, γιατί έχει συνέχεια η όλη ιστορία, αλλά το καλό είναι ότι για το 2024 έχουμε μπροστά μας την τελευταία διπλή αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Αυτό σημαίνει ότι λίγο θα ξεκουραστούμε. Slam dunk του Στοίχημα View, powered by PameStoichima.gr, επεισόδιο 9. Χαίρετε. Γεια σου, Χαίρετε, Νίκο. Πάμε. Χαίρετε. Είπαμε να χαμογελάσουμε λίγο παραπάνω γιατί χάσανε οι ελληνικές ομάδες και να φτιάξουμε λίγο το κλίμα. Τι να κάνουμε, εντάξει. Να φτιάξουμε την απογοήτευση που υπάρχει. Ήταν δύσκολη η εβδομάδα. Μέσα στη ζωή είναι κι αυτά. Εννοείται, εννοείται. Το είχαμε πει, το είχαμε προαναγγείλει ότι έχουν και δύο πολύ δύσκολο έργο. Νομίζω ότι του Παναθηναϊκού είναι λίγο πιο δύσκολο από τη στιγμή που επισημοποιήθηκε στο μεσοδιάστημα η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο. Κατάφερε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός σε δύο μέρες να αλλάξει εντελώς το τσιπάκι στη Μονακό. Μπήκα πολύ απότομα. Το mentality. Μπήκα πολύ απότομα. Ναι, ναι, γιατί ρίξαμε στον τίτλο το Σπανούλη την προηγούμενη εκπομπή. Οπότε πρέπει να αρχίσουμε έτσι δυναμικά. Ωραία, Βασίλη Σπανούλη. Πώς είστε? Καλά είμαστε. Εξαιρετικά. Mm-hmm. Εξαιρετική κατάσταση. Ωραία, ωραία. Εντάξει, πεθαίνω λίγο, με κοιτάς. Εντάξει, όλοι. Επιβιώνουμε, μια χαρά. Τελειώνει αυτή η κουραστική ιστορία με τις διπλές αγωνιστικές. Γίνανε πολλές. Τι είναι αυτό το κακό, φαίνεται. Πολλές μαζεμένες. Ναι, ναι, ναι. Για να αλλάξουν τα πράγματα στο δεύτερο, ώστε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα του Φεβρουάριου για τα παράθυρα και τα κύπελλα. Βέβαια και γιορτές έχουν να πούμε πολλές αγωνιστικές. Πάντα είχαν. Πάντα είχαν, αλλά φέτος πέφτουν. Ναι, είναι τα και τα ταξίδια. Μπορεί να περάσει φέτος. Ανήμερα Χριστουγέννων, ανήμερα Πρωτοχρονιάς. Μια χαρά. Με μια βαλίτσα. Ναι, πάντα υπήρχε. Τι ήθελες να κάνεις με την οικογένειά σου. Αν είναι μακριά. Να αλλάζει και το τετριμένο. Λοιπόν. Πώς το λέτε στο Βασίλη στον πάγκο? Εντάξει, κοίτα. Κατάφερα και μίλησα με 2-3 προπονητές Ευρωλίγκας από τη στιγμή που έγινε η επισημοποίηση συμφωνίας. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια σιγουριά σε αντιπάλους ότι κάποιος θα πάει πολύ καλά. Εγώ είχα την επιφύλαξή μου, γιατί είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι εννοείται ότι είναι μόνο μια εγώ είμαι, μόνο εγώ έχω μείνει. Που είπατε και εγώ στην προηγούμενη εκπομπή ότι έχω μια επιφύλαξη. Όχι, και εγώ είχα. Γιατί μόνο εγώ το στήριξα. Και, ναι. Και έχουμε ακόμα έτσι. Με ένα παιχνίδι δεν έγινε κανείς. Αλλά σίγουρα. Έτσι. Απλά βλέπεις ότι μέσα σε δύο μέρες κατάφερε μια ομάδα η οποία μοίραζε 15,5 assist μέσο όρο. Κάνει 26. Τρομερό. Γιατί είναι αυτό που. Η τέχνη της πυθούς, όπως λέγανε στη δημοσιογραφία παλιά, είναι τέτοια προσωπικότητά του που θα πείσει ακόμα και τη μεγαλύτερη βεντέτα ότι πρέπει να μοιράσει την μπάλα. Το μπάσκετ αυτό είναι. Είναι αυτό που είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή. Και αυτό που έχουμε δει από τον Βασίλη Σπανούλη, κυρίως στην Εθνική, ότι μπορεί να διαχειριστεί τις προσωπικότητες. Και εκεί είναι η ειδοποιώς διαφορά του. Δηλαδή, εκεί κάνει τη διαφορά ο Βασίλης Σπανούλης. Mm-hmm. Και νομίζω ότι το είδαμε. Εντάξει, θα μπορούσε και να χάσει. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στο καλάθι. Οπότε, εντάξει, το ότι κέρδισε ήταν απλά θέμα τύχης, νομίζω περισσότερο. Που ευνοεί τους τολμηρούς και τους πρωτάριδες. Νομίζω ότι ο Βασίλης Σπανούλης δεν έχει να αποδείξει τίποτα. Εννοείται. Αλλά ταυτόχρονα και έχει να αποδείξει γιατί είναι στην Ευρωλίγκα και πρέπει να δείξει ποιος είναι και πώς μπορεί να τα καταφέρει σε αυτό το επίπεδο. Το έκανε την αρχή με τον Παναθηναϊκό. Είδαμε πάρα πολύ ωραίο σχήμα. Με 4 κοντούς στην αρχή, δηλαδή με 4 guard. Και με small ball έκλεισε και το παιχνίδι. Και με small ball, ναι. Ναι, στο τέλος. Ναι, με έναν ημίψιλο προσπαθώ να το χαρακτηρίσω. Στον Μπράουν. Small ball είναι. Ναι, και ναι. Έκλεισε το παιχνίδι. Νομίζω ήταν και αυτό που έκανε τη διαφορά. Θα μπορούσε να ήταν ο τίτλος της εκπομπής ότι και οι δύο χάσαν από small ball ουσιαστικά. Αν και ο Ολυμπιακός βέβαια έχασε από την Παρτίζαν στο τέλος με δύο center, τον Μπράντον Ντέιβις και τον Τάιρικ Τζόουνς. Αλλά η δουλειά είχε γίνει με τους 4 κοντούς. Βάζοντας τον Μαρίνκοβιτς στο 4 ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ναι, είναι. Πρώτα θα κάνω ένα σχόλιο για το Σπανούλη κι εγώ. Νομίζω ότι εγώ θα πω ότι έχει να αποδείξει πράγματα ο Σπανούλης. Έχει φτάσει στην κορυφή του μπάσκετ ως παίκτης. Ως προπονητής δεν έχει αποδείξει κάτι τρομερό. Mm. Έχει να το αποδείξει από εδώ και πέρα. Του δόθηκε ευκαιρία στην Ευρωλίγκα. Είπα και εγώ την προηγούμενη φορά ότι ίσως να περίμενα να πάει τα σκαλιά λίγο πιο κανονικά. Βρίσκεται στην κορυφή της σκάλας πλέον. Σίγουρα η προσωπικότητά του καλύπτει όλα τα υπόλοιπα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Καλύπτει όλα τα υπόλοιπα, καλύπτει τις βεντέτες, τους παίκτες, αυτά που θέλουν να κάνουν, ό,τι θέλει, ό,τι έχει σκεφτεί ο καθένας μας στο παρκέ. Το καλύπτει αυτό το πράγμα ο Σπανούλης και αυτό που είναι και αυτό που φέρνει. Προπονητικά, εγώ θα περιμένω να τον δω. Ναι. Δηλαδή, θα περιμένω, έχω κρατάω μια επιφύλαξη στο ότι θέλω να τον δω τι έχει να παρουσιάσει, γιατί ουσιαστικά
τρέχει στον ψηλό αυτόματο, αυτό που λες. Την είδαμε στο πρώτο παιχνίδι. Έβαλε λίγο το στοιχείο ότι μοιράστε την μπάλα, γιατί θα γίνετε star μοιράζοντας την μπάλα. Αλλά αυτά είναι λόγια. Πρέπει να πεις στους παίκτες την ουσία, να δούμε τις ομάδες, την ομάδα να φέρνει χαρακτηριστικά του Σπανούλη στο παρκέ. Κρατώ μια επιφύλαξη. Θέλω να τον δω πώς θα πάει με το Μονακό αυτό. Εγώ θέλω να βάλω έναν αστερίσκο, συγγνώμη Νίκο, πριν να πεις την άποψή σου για τον Βασίλη Σπανούλη. Στο ότι δεν έχει αποδείξει προς το παρόν ο Βασίλης Πανούλης τα διαπιστευτήριά του. Προπονητικά, έτσι. Προπονητικά τα διαπιστευτήριά του. Εγώ θα σου πω ότι είναι 3 χρόνια προπονητής και σε αυτά 3 χρόνια έχει πάει ένα Final Four το Περιστέρι. Έχει ανεβάσει την ομάδα στην τριάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα και ταυτόχρονα την εθνική κατάφερε να την πάει σε ένα σημείο που είχε πάρα πολλά χρόνια να φτάσει. Οπότε για τα χρόνια στα οποία είναι προπονητής, νομίζω ότι έχει δείξει αρκετά καλά δείγματα. Αν τον είχαμε νοητά εδώ. Ναι. Θα έλεγε το εξής: είναι πολύ πιο δύσκολο με το Περιστέρι των 2 εκατομμύριων ευρώ να πας στο Final Four, έστω και του Champions League που δεν είναι της ίδιας δυναμικής με την Ευρωλίγκα, από την έξω να διαχειριστείς ένα ρόστερ 25 εκατομμυρίων. Αυτή είναι η μία ανάγνωση. Η δεύτερη ανάγνωση, για να το ισορροπήσω λίγο, φυσικά και σαν προπονητής έχει να αποδείξει πράγματα, αλλά είναι τέτοια προσωπικότητά του, που είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που λέμε ότι ο καλός παίκτης, ο εξαιρετικός παίκτης θα γίνει και καλός προπονητής. Φαίνεται. Ενώ δεν ισχύει πάντα. Ναι, και έτσι, είναι πολύ έχουμε δύσκολο. Έχουμε δει κακούς παίκτες να γίνονται πολύ καλοί προπονητές. Έχουμε δει εξαιρετικούς παίκτες να μην σκαμπάζουν τίποτα από προπονητικοί. Γιατί δεν είναι ότι δεν ξέρουν το άθλημα, δεν ξέρουν πώς να το μεταδώσουν. Ο Σπανούλης έχει και τη μεταδοτικότητα και την πείθα. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Εγώ βάζω πάντα βάζω κι εγώ ένα αστερίσκο πάντα για να στηρίξω την άποψή μου και θα σας πω το ίδιο που λέω και για τους παίκτες. Μπορεί να μην είναι ακριβές, αλλά θα το πω. Τα επίπεδα έχουν σημασία. Δηλαδή, εννοείται. Άλλο το EuroCup, άλλο σίγουρα, το Champions League, σίγουρα, άλλο η Basket σίγουρα. League, άλλο η Ευρωλίγκα, άλλο το NBA. Εννοείται. Ένας κάποιος που βλέπω. Θα μιλήσω για τους παίκτες, αλλά μιλάμε και μετά για τους προπονητές. Δεν είναι ότι ένας παίκτης βάζει 30 πόντους στο EuroCup ή στο Champions League και έρχεται στην Ευρωλίγκα και τον βλέπουμε να μην μπορεί να κουνηθεί, να σοκάρεται από αυτό που βλέπει ή να μείνει στο επίπεδο τελικά που περιμέναμε όλοι. Έχει συμβεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Εγώ στο μυαλό μου το έχω κάπως έτσι βαλμένο. Είναι διαφορετικά τα επίπεδα. Πάντα το υψηλότερο επίπεδο έχει μεγαλύτερες προκλήσεις και απαιτήσεις. Και απαιτήσεις και θα ήθελα να το δω. Με αυτό το σκεπτικό, με αυτό το σκεπτικό μιλάω. Επειδή αυτοί που μας λέμε τώρα να μην το εδρεύουμε κάπου στο Πριγκιπάτο. ναι, είμαστε πάρα πολύ ωραία στο Μονακό. Πάμε σε κάποιες ομάδες, φεύγουμε. Πάμε να δούμε τις κάρτες μας για να περάσουμε το τι έφταξε στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό και δεν συνέχισαν νικηφόρα. Λοιπόν, 12η αγωνιστική ολοκληρώθηκε. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Την 5η Παρτίζαν Ολυμπιακός 78-70, Ζάλγκυρης Μπασκόνια 70-83. Στον κουβά μας έριξε η Ζάλγκυρης, δυστυχώς, παρότι είχε τον έλεγχο του αγώνα για 32-33 λεπτά. Άλμπα Βερολίνου Μακάμπι 85-103, Παρί Βίρτους 81-78, ιστορικά μια νεοφώτιστη ομάδα να έχει 8 συνεχόμενες νίκες δεν υπάρχει, πρωτοπόρος πλέον η Παρί. Μπαρσελόνα Ρεάλ 90-97 στην παράταση, ματσάρα. Ωραίο ματς. Παναθηναϊκός Μονακό την Παρασκευή 88-91, Φενέρμπαχτσε Ολύμπια Μιλάνο 85-91. Το Μιλάνο μετά από την απερισκεψία του Μεσίνα να πάει να χαιρετήσει τον προπονητή της Άλμπα με το σκόρ ισόπαλο και να χάσει τελικά από την Άλμπα. Είχε το νου του λίγο περισσότερο. Μάλλον έβλεπε μπροστά, γιατί είχε κερδίσει όλα μας από τότε. Ερυθρός Αστέρας Μπάγερν 101-77, ανάσα για τους Σέρβους του Γιάννη Σφερόπουλου και Βιλερμπάν Ανατολού Εφές. Βιλερμπάν 97-82 αποδεικνύει ότι είναι μια ομάδα. Πολύ σκληρή. Αν μη τι άλλο σκληρή. Πολύ σκληρή. Πρώτη θέση για την Παρί με ρεκόρ 9-3. Φενέρ στην δεύτερη θέση με το ίδιο ρεκόρ. Ολυμπιακός, Μονακό, Μπάγερν τρίτη, τέταρτη, πέμπτη θέση με το ίδιο ρεκόρ στο 8-4. Παναθηναϊκός, Μπαρτσελόνα, Ζάλγκυρης στο 7-5. Ερυθρός Αστέρας, Ρεάλ Μαδρίτης, Εφές Ανατολού και Ολύμπια Μιλάνο στο 6-6, Μπασκόνια στο 5-7, Παρτίζαν στο 4-8 μαζί με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, τη Βιλερμπάν και Βίρτους Μπολόνια και Άλβα Βερολίνου στις δύο τελευταίες θέσεις με ρεκόρ 2-10. Βλέπουμε το πρόγραμμα και της 13ης και της 14ης αγωνιστικής. Την Τρίτη, Εφές Μπάγερν, Βιλερμπάν Ρεάλ, Μακάμπι Παρί, Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα, Ματσάρα, Μπασκόνια Φενέρμπαχτσε, Παρτίζαν Ζάλγκυρης και την Τετάρτη, Μονακό Ολυμπιακός, Ολύμπια Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας, Βίρτους Μπολόνια, Άλμπα Βερολίνου. Οι υποχρεώσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού συνεχίζονται την Πέμπτη με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει στην έδρα της Παρτίζαν και την Παρασκευή ο Ολυμπιακός υποδέχεται την φοβερή και τρομερή Παρί. Λοιπόν, αυτά ήταν τα αποτελέσματα, τα βαθμολογία και τα προγράμματα. Πάμε να δούμε πώς έχασαν οι ελληνικές ομάδες και τι έχουμε να κάνουμε. Ένα σχόλιο για τη βαθμολογία ήθελα να κάνω. Χαμός. Όχι. Αναμενόμενο. Δεν το περιμένατε. Ναι, εγώ, ναι. Την Παρί, ο Φενέρ, σίγουρα, ναι. Όχι τις ψηλές θέσεις.
Εγώ μιλάω για τις χαμηλές. Εκεί στο 5-6-7. Στο 10-19 που θα έχουμε play-in και 19-8-7. Χαμός θα γίνει. Θα γίνει χαμός και στα πέσει με πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Βλέπω τα play-offs φέτος, αίμα κι άμμος. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος θα τερματίσει πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Θεωρώ όμως ότι πρέπει όλες οι ομάδες να προσπαθήσουν πάρα πολύ για το πλεονέκτημα, γιατί τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα στα play-offs. Και να ξέρετε ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουμε μια εικόνα καλή και ένα δείγμα. Οι ομάδες θα αλλάξουν όμως. Δηλαδή κάποιοι θα πάρουν παίχτες. Είτε αναγκαστικά, βλέπω Ολυμπιακός, θα τα πούμε συνέχεια, είτε επειδή κάτι δεν τους αρέσει, κάτι θέλουν να βελτιώσουν. Άρα λοιπόν η παρουσία της Παρή πρώτιστα και δευτερευόντως της Μπάγερν, η οποία νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε ότι θα παίζει τόσο όμορφο μπάσκετ. Ζάλγκιρις. Η Ζάλγκιρις, εγώ πιστεύω ότι θα ξεφουσκώσει η Ζάλγκιρις, θα μας επιβεβαιώσει το τέλος ότι δεν θα είναι, αλλά εντάξει. Όμως για την ώρα γίνεται ένα. Τέτοιε σύντες όπως αυτή με την Μπασκόνια τη βγάζουν εκτός. Δηλαδή τις πληρώνεις αυτές τις σύντες. Okay. Αλλά δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι ομάδες. Δηλαδή μπορεί να πάρει η Ζάλγκιρις έναν ακόμη Λόνι Γουόκερ, παράδειγμα. Ή η Ρεάλ να πάρει επιτέλους έναν παίχτη. Ας κρατήσει τον Λόνι Γουόκερ και ας δούμε το πάρει. Είναι παραδοσιακές ομάδες που είναι χαμηλά αυτή τη στιγμή, ναι, με έδρες όπως η ΕΦΕΣ και όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο στα playoffs, γιατί μιλάμε τώρα, ότι βλέπουμε ένα δείγμα τώρα. Φυσικά έχουμε όλη τη σεζόν μπροστά μας, αλλά. Στα play-offs με τις έδρες αυτές, να πας να πάρεις στην Τουρκία ή στη. Ακόμα και στη Ζάλγκιρις, ακόμα και στο Κάουνας, το ξέρεις καλύτερα από εμένα. Ναι. Στο γήπεδο. Σε τέτοιου είδους γήπεδα ή στην Ανέβη Παρτίζαν ή στον Ερυθρό, όπως και με αυτές που πέσεις στα play-offs, πες ότι έχει καταλήξει κάποιος το 1, 2, 3, 4. Δεν θα είναι εύκολο. Είναι αυτό που λέγαμε στην πρώτη εκπομπή. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν τα πολύ πλήρη ρόστερ. Δεν είναι όμως τόσο φαβορί όσο νομίζουμε. Όχι, όχι, όχι. Έτσι, και δεν το λέμε επειδή χάσανε τώρα. Είναι ότι επειδή παίζουν μπάσκετ και άλλοι έτσι, και έχουν στόχους. Έχουν πίεση, έχουν budget καλά. Ναι, είναι πολύ καλή φαίνεται. Νομίζω ότι απλά αυτό έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο. Ακριβώς. Και ενώ παλιότερα μπορεί να έβλεπες και να λέγεις, εντάξει, οκ. 2, 3, 4, 5, άντε ήταν δύσκολες ομάδες. Ρεάλ, Φενέρ, Μακάμπι σε πολύ καλές σεζόν. Τώρα λες ότι ακόμα και με τις Άλγκυρες, αν παίξει κάποιο, όπως λέγαμε πέρυσι με την Μπασκόνια, για παράδειγμα. Φέτος λες μια δεκάδα. Την κοιτάς λίγο περίεργα τη δεκάδα φέτος. Την πρώτη δεκάδα την κοιτάς λίγο με μια επιφύλαξη και φέρνει και κάποιο από το 11 και από το 12. Ναι, δηλαδή, ναι. Κάπως σε πιάνει μια νευρικότητα με τις έδρες. Σε φοβίζει λίγο όπου κι αν είσαι, πώς θα ματσαριστείς. Νομίζω ότι το πλεονέκτημα φέτος θα παίξει πάρα πολύ ρόλο. Δηλαδή, οι τέσσερις πρώτοι θα είναι οι πιο ευνοημένοι. Χρειάζονται το ένα παραπάνω παιχνίδι στην έδρα τους. Εννοείται. Λοιπόν, Βελιγράδι, ο Ολυμπιακός μπήκε πάρα πολύ καλά. Έκανε μια σούπερ εμφάνιση στα πρώτα 7-8 λεπτά. 5 στα 5 τρίποντα. Καλές αποστάσεις, καλή άμυνα. Δεν μπόρεσε να συνεχίσει αυτό το μοτίβο μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Βρήκε να χάνει κιόλας. Βελτίωσε πάλι την εικόνα του στην τρίτη περίοδο. Πήγε στο συν 7. Και για μια σειρά από γεγονότα νομίζω ότι δεν μπόρεσε να αντέξει. Εγώ το εστιάζω κυρίως στο ότι 2-3 παίχτες του πάγκου, όπως είναι ο Γκος, ο Μακίση και ο Ντόρσεϊ, δεν μπόρεσαν να δώσουν λύσεις. Ήταν αδύνατο σε μια τέτοια έδρα. Διψασμένο κοινό, διψασμένη ομάδα να φτάσει σε μια νίκη. Δεν έχει μείνει πάρα πολύ πίσω η Παρτίζαν. Μπορώ να σου πω ότι πανηγυρίζαν λες και να πάρει την Ευρωλίγκα στο τέλος. Ήταν τόσο σημαντική η νίκη για αυτούς. Και απέναντι στον Ολυμπιακό και στον Ολυμπιακό, σίγουρα με την όποια κόντρα μπορεί να υπάρχει μεταξύ οπαδών. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχασε ευκαιρία. Έχασε ευκαιρία γιατί είχε τον τρόπο. Δεν μπόρεσε όμως να στα κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού να κρατήσει τη συγκέντρωσή του. Έκανε αρκετά λάθη. Επηρεάστηκε πάρα πολύ φρουνιά από την ίωση. Δεν είχε τις δυνάμεις δηλαδή που απαιτούνταν για τέτοιες απαιτήσεων παιχνίδι. Και νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς έκανε εξαιρετικό κουλτσάρισμα. Χτύπησε πάρα πολύ στην αδυναμία την απουσία του Βεζένκοφ. Στο 4 ο Ολυμπιακός δεν είχε αμυντικά. Ούτε επιθετικά να χτυπήσει και μπόρεσε να παίξει με κοντούς. Και στο τέλος έχει Davis και Rick Jones, καθαρίζουν όλα τα rebound και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για τον Ολυμπιακό να επιστρέψει στο match. Εντάξει, ήταν μια ήττα που δεν κάνει κακό στον Ολυμπιακό. Την περίμενα κιόλας, γιατί έχει 6 συνεχόμενες. Τα δύσκολα είναι μπροστά του τώρα, βέβαια, τώρα, έτσι, γιατί έχει τη Μονακό έξω με πάρα πολύ καλό momentum για τους Μονεγάσκους. Και με την Παρίσι ο Σέρ δεν μπορεί να είσαι απόλυτα σίγουρος. Είναι μια διπλή αγωνιστική. Δύσκολη για τον Ολυμπιακό νομίζω και απαιτητική. Το θετικό είναι ότι θα έχει το Βεζένκοφ, έτσι. Είναι δύο γαλλικές ομάδες τώρα που. Και μία συγκυρία μάλλον με δύο ομάδες που δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς μπορεί να ανταπεξέλθει και να ανταποκριθεί ο Ολυμπιακός σε όλο αυτό. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ελάχιστα πιο τυχερός από τον Παναθηναϊκό γιατί το γεγονός ότι έχει ήδη αγωνιστεί ένα παιχνίδι ο Βασίλης Πανούλης βοηθάει τον κοτς Μπαρτζόκα να δει πώς θα διαχειριστεί ο Πανούλης το παιχνίδι. Οπότε, σε ένα αυτό είναι ένα βήμα παραπάνω από τον Παναθηναϊκό.
Δεν ξέρω τώρα μέσα στο Μονακό πώς ακριβώς θα ανταπεξέλθει και εάν θα βρει τα πατήματά του, με την Παρή. Φοβόμαστε όλοι με την Παρή. Μας έχει πιάσει τρόμος. Μας έχει πιάσει τρόμος με την Παρή. Εγώ θα πω το εξής. Είδαμε μία Παρή η οποία έχει συνεχόμενες νίκες, 8 συνεχόμενες νίκες. Ωστόσο με τη Virtus, με την τελευταία ομάδα, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Οπότε μην βλέπουμε κιόλας να πεις τα αποτελέσματα μένουν. Μην το κρίνουμε. Μιλάμε εκ του ασφαλούς. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός μέσα στο σεφ δεν θα αφήσει αυτό το παιχνίδι να χαθεί από τα χέρια του. Ναι, λογική αυτό λέει. Ναι. Και ενδεχομένως νομίζω κόψω ότι. Κόψε να το βάλουμε το βράδυ να παίξει, να μας φαγκάρεις όλους. Φυσικά και με τη Μονακό νομίζω ότι δεν θα αφήσει αυτό το παιχνίδι. Θα έχει αυτό το πλεονέκτημα ότι έχει δει πώς κουτσάρει το παιχνίδι ο Σπανούλης. Οπότε 2-2 ενδεχομένως να μπορέσει ο Ολυμπιακός. Ναι, θα είναι εξαιρετικό ο και θα είναι καλό. Αν κρίνουμε από τη συνέντευξη που έδωσε ο Φουρνιέ και είπε ότι παρακολουθεί τους αγώνες για να βλέπει τα time outs και να ακούει τι λένε οι προπονητές, νομίζω ότι είδα ένα ολόκληρο time out του Σπανούλη, αν δεν κάνω λάθος, το τελευταίο. Ένα ολόκληρο time out που εξηγούσε ακριβώς πώς θέλει να παίξουν, ποια screen πρέπει να πάρουν οι παίκτες, όλο. Ελπίζω να το μελετήσουν όλοι. Θα μελετήσουν όλοι τις πρώτες κινήσεις του Σπανούλη. Κάνω πλάκα, αλλά κάνω και δεν κάνω. Είδαμε, όντως έχει το. Συμφωνώ 100% μαζί σου. Έχει το πλεονέκτημα ότι πέρασε ο πρώτος ενθουσιασμός και το πρώτο μεγάλο αυτό του Σπανούλη. Είδαν λίγο πώς στείνει την ομάδα, θα το διαβάσουν, φαντάζομαι. Μεγάλη βοήθεια του Βεζέκο που επιστρέφει. Εγώ το έγραψα κιόλας, το είπα και νομίζω στο Twitter. Νομίζω ότι είναι λίγο θέμα mental. Δηλαδή, όταν λείπουν κάποιοι παίκτες ή στον Παναθηναϊκό στην προηγούμενη αγωνιστική έλειπε ο Αταμάν και ο Όσμαν, όταν έχεις αυτές τις δικαιολογίες πίσω σου, μπαίνεις λίγο πιο. Λες και να χάσω, κοίτα, έχω αυτές τις δικαιολογίες. Δηλαδή είναι μια ήττα που δικαιολογείται. Ο ένας είναι άρρωστος, ο άλλος λείπει και οι υπόλοιποι μπαίνουν με την ασφάλεια αυτού του πράγματος στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Ναι, αλλά σε Βελιγράδι μπήκαν πολύ καλά. Μπήκαν πολύ καλά. Και όμως ήλθαν κιόλας με τον Πίτερ. Στο τέλος. Δεν μπορώ. Κάτι. Εμένα δεν μου αρέσει σε πολλά σημεία του Ολυμπιακού αυτό που κάνει στο τέλος. Δείχνει η έλλειψη συγκέντρωση τρομερή. Ναι, ναι. Και παιχνίδι που έχει κερδίσει. Mm-hmm. Και με τη Μακάμπη. Κάνει λάθη. Δηλαδή κάνει λάθη, κάνει ατομικά λάθη, χάνει ευκαιρίες. Φαίνονται όλοι να είναι λίγο αποσυντονισμένοι, λίγο να έχουν ένα θέμα με το να κρατήσουν την μπάλα στον έλεγχό τους. Και το κάνει με συνέπεια και σε παιχνίδια που έχει κερδίσει. Νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη συγκέντρωση, αν θέλει να κερδίσει τα παιχνίδια. Δεν μπορεί να λέει εντάξει, έχω μια διαφορά, δεν πειράζει να το πάρω, ή να πηγαίνονται όλα θρίλερ, ή να τα χάνει στο τέλος. Θα παίξει ρόλο αργότερα. Και όσο για την Παρή, ένα μικρό σχόλιο, νομίζω ότι είναι μια ομάδα τρομερού ρυθμού. Ναι. Δεν είμαι προπονήτρια, θα πω ένα σχόλιο. Χρειάζεται να παίξουν οι ομάδες πιο σκληρά απέναντί της. Ό,τι σημαίνει αυτό. Μπασκετικά και σκληρά. Και πιο ψηλά πρέπει να παίξουν. Μπασκετικά. Ναι. Το αντίθετο από αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός και Μονακό με τον Παναθηναϊκό με τα small ball, γιατί έχει πάρα πολύ χαμηλά σχήματα και. Ναι, και έχει τρομερούς σουτέρ, τρομερούς. Πρέπει να τους παίξεις σκληρά. Πρέπει να πέσει μπασκετικό ξύλο. Πρέπει τα φάουλ να είναι σκληρά. Μόνο έτσι θα μάθει μια ομάδα με τόσο καλό ρυθμό και τόσο καλούς σουτέρ. Πέρα από τα προπονητικά σχέδια. Νομίζω με τον ίδιο τρόπο που αντιμετώπισε η Ζάλγκυρης στον Παναθηναϊκό την προηγούμενη εβδομάδα, κάπως έτσι θα έπρεπε να αντιμετωπίσει και θα πρέπει μάλλον να αντιμετωπίσει και ο Ολυμπιακός στην Παρή. Θα πρέπει να κλείσει τα καλά της γκάρντ, να μην μπορούν να βρίσκουν χώρους να μπαίνουν μέσα στο καλάθι. Αυτό. Για να κλείσουμε τον Ολυμπιακό. Είναι ο Ολυμπιακός σε μια δυσάρεστη θέση. Πάμε στο μεγάλο θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο. Ναι, να ψάχνει παίχτη μέσα στη σεζόν. Τι συνέβη με το Ράιτ, θέλω να μου πει πρώτα. Ό,τι μπορούμε να πούμε έτσι. Ό,τι μπορούμε να πούμε είναι ότι την ώρα που θα προβληθεί η εκπομπή μπορεί να έχει ανακοινωθεί κιόλας. Okay. Έχει ένα σημαντικό θέμα υγείας. Είναι γνωστό στο ρεπορτάζ, αλλά δεν μπορούμε να το αναφέρουμε γιατί υπάρχει αυτό το ιατρικό απόρριτο που πρέπει να το σεβαστούν όλοι βασικά. Έτσι, και στα social media γίνεται ένα χαμός. Λέει ο κόσμος απίθανα, ναι, απίθανα πράγματα. Είναι κρίμα για τον ίδιο τον παίκτη. Δηλαδή, να ακούγονται τέτοια πράγματα. Και για το συγκεκριμένο και είναι τόσο κρίμα. Όχι ρε παιδιά, για όλους τους παίκτες. Αν είναι ποτέ δυνατόν, είναι θέματα υγείας. Χαλαρώστε. Τι πράγματα είναι αυτά που λέτε. Δηλαδή, ναι. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Θα τον χάσει για αρκετούς μήνες τον Ράιτ Ολυμπιακός. Οπότε είναι στη διαδικασία να πάρει ψηλό γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί να μείνει με δύο. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι δύο σέντερ, το έτσι ο Μιλουτίνοφ και ο Φαλ. Και δεν μπορεί μόνο να μην πάρει παίχτη υπό το φόβο μην τραυματιστεί κάποιος. Ακόμα και καλά να είναι και οι δύο, χρειάζεται και τρίτος. Κανένας από τα τεσσάρια που έχει σήμερα ο Ολυμπιακός, δεν μπορούμε να πούμε στο πέντε έτσι. Είναι ο Καϊλ Αλεξάνδερ, όντως φαβορή της Turk Telekom, ένα παιδί το οποίο έχει ευρωπαϊκή εμπειρία. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Όχι πάρα πολλές και μην περιμένει ο κόσμος το ανάγκη. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ναι, ένας παίχτης που θα αλλάξει άρδιν το παιχνίδι. Θέλει ένα παιδί να κάνει τη δουλειά, να παίζει άμυνα. Να παίρνει τα rebound και να μπορεί να ξεκουράσει με συνέπεια και στην Ευρωλίγκα
τον Λουτρίνοφ και τον Φάλ, γιατί μου είπε ένα φίλο για παράδειγμα, γιατί παίρνει το Ζούγρι. Συμφωνώ απόλυτα ότι ο Ζούγρι είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολύ μεγάλο ταλέντο, potential όπω λέμε και στο χωριό μα. Στο χωριό μα, ναι. Αλλά στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σταθεί. Έτσι. Για το πρωτάθλημα είναι μια εξαιρετική λύση, εννοείται. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι, ούτε ο Ράιτ όμως βέβαια μπορούσε να σταθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι είχε κενά. Και εγώ πιστεύω ότι είχε κενά. Έκανε κάποια εντυπωσιακά παιχνίδια στην αρχή. Πέρσι. Ήρθε εντυπωσιακά, ήρθε. Πάτσε, έκανε. Μακάρι το παιδί να είναι καλά πάντως. Να γίνει καλά και να επιστρέψει να τον δούμε γερό και δυνατό. Και εντάξει, ο Ολυμπιακός και όλες οι ομάδες τη λίστα την βρούνε. Έχουν λίστες με παίχτες, έχουν εναλλακτικές. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το καλύτερο δυνατό αυτή τη στιγμή. Δεν έχει πρόβλημα να σπάσει buyout. Να πάει να πληρώσει χρήματα. Έχει ακουστεί και για το Καμπενγκέλε που ήταν στην ΑΕΚ. Ναι, τη Βενέτσια. Υπάρχει και αυτό το όνομα, το Λασένι είναι. Νομίζω ότι ο Αλεξάνδερ είναι το πιο ταιριαστό κομμάτι αυτή τη στιγμή. Εγώ θα πίστευα ότι ψάχνω ο Ολυμπιακός κάτι πιο αθλητικό. Δηλαδή στο ίδιο στυλ με το Ράιτ, σε λίγο πιο συγκεντρωμένο παίκτη. Ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν το πρόβλημα του Ράιτ περισσότερο. Ναι, συμφωνώ. Αλλά νομίζω ότι ο Αλεξάνδρου αυτή τη στιγμή έχει και το buyout της EuroLeague που βοηθάει πάντα. Έχει εμπειρία Ευρωλίγκας με τη Βαλένθια. Έχει παίξει ξανά στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι εμένα μου αρέσει πολύ ο παίκτης. Μου αρέσει το στυλ του. Μπορεί να δώσει αυτά τα λίγα πραγματάκια που θες από τον τρίτο σέντερ σου με συνέπεια. Ακριβώς. Αυτό. Και να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο ότι αν χτύπα ξύλο πάθει κάτι ο Μιλουτίνοφ ή ο Φαλ, μπορεί να είναι ο δεύτερος. Ναι. Συγγνώμη, θα φέρω εδώ πέρα και το έχει προκύψει αυτές τις μέρες. Λογικό. Ξέρεις, Δημήτρη, δεν θες να το συζητάμε, αλλά. Οι πολύ καλές εμφανίσεις του Πετρούσεφ. Μισό λεπτό. Ψέμα. Οι πολύ καλές εμφανίσεις του Πετρούσεφ στον Ερυθρό Αστέρα. Με την πολύ κακή συγκυρία που συνέβη αυτό. Με την υγεία του Ράιτ, φέρνουν ένα συνδυασμό και ανοίγουν μια κουβέντα, η οποία στο δικό μου μάτια έχει μια λογική. Γιατί λέμε συνέχεια, λέει, όχι παίχτης, δεν θα παίξω, δεν θα βρω χρόνο. Οι συγκυρίες που μπορούν να συμβούν μέσα σε μια σεζόν είναι πάρα πολλές. Μπορούν να συμβούν πολλά πράγματα. Τίποτε εγγυημένο δεν έχει ούτε στον Ερυθρό Αστέρα. Θα γυρίσει ο Μπολομπόι. Θα χάσει σίγουρα χρόνο από εκεί. Οπότε, βέβαια, θα πω και κάτι που πάει εκτός και το κλείνω για να πείτε και στην άποψή σας. Θα πω και κάτι που πάει εκτός. Όπου έχει χρειαστεί ο Πετρούσεφ και στον Ολυμπιακό και στον Ερυθρό Αστέρα να καλύψει κενό ή να παίξει ή να κάνει ένα βήμα μπροστά, αποδεικνύει κάθε φορά ότι είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Διαφωνούμε. Εξαιρετικός. Εγώ θα έρθω να σου απαντήσω σε αυτό που λες. Εντάξει, ξέρετε τη γνώμη μου για τον Πετρούσεφ. Δεν είσαι φαν. Δεν είμαι μεγάλη φαν του Πετρούσεφ. Εγώ είμαι πολύ μεγάλη φαν. Εσύ δεν είσαι και είμαστε τρομερό δίδυμα εδώ πέρα. Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτή η συγκυρία που λες ακριβώς αποδεικνύει το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να βιάζεται ο παίκτης. Γιατί η δική του η βιασύνη τον οδήγησε να θέλει να φύγει και ουσιαστικά να αποδεσμευτεί από τον Ολυμπιακό, να πάει σε μια άλλη ομάδα, να ανοίξει θέσεις στον Ολυμπιακό που ουσιαστικά ήταν αυτή που έψαχνε και ταυτόχρονα να γυρίσει σε μια-δύο εβδομάδες στον Μπολομπόι και να χάσει και αυτή τη θέση που έχει. Οπότε τι αποδεικνύει μέσα σε 2-3 εβδομάδες που έχει αγωνιστεί στον Ερυθρό Αστέρα. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να το επεξέλθει στο 5. Ναι. Το έχω πει πολλές φορές. Θα παίξει το 4 στον Αστέρα όταν γυρίσει ο Μπολομπόι, έτσι. Ναι, να προσθέσω εδώ πέρα ότι ένα μικρό για τον αστερίσκο, το έλεγα περισσότερο, δεν θα μπορούσα ναι, για τον Ολυμπιακό. Ναι. Και σε αυτό θέλω να προσθέσω ότι δεν βλέπουμε καλά τον Φαλ. Λογικό όμως. Το πολύ καιρό. Λογικό, αλλά λογικό είναι αρκετό καιρό όμως που έχει επιστρέψει. Που δεν τον βλέπουμε. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια δεν είναι ο Φαλ. Δεν έχει ρυθμό, που ναι. Είναι, θα τον βρει το ρυθμό. Είναι πολύ αργός. Ναι. Ελπίζω ότι θα τον βρει το ρυθμό γιατί μου φαίνεται πολύ αργός. Ειδικά αμυντικά φαίνεται πάρα πολύ έντονα. Όταν μοιράζει την μπάλα, όταν σπάει την μπάλα, όταν τελειώνει η φάση. Είναι εξαιρετικός. Αμυντικά όμως υπάρχουν θέματα. Υπάρχουν θέματα σοβαρά. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί ξεκινάει τα παιχνίδια του, αναγκαστικά μοιράζεται το χρόνο με τον Μιλουτίνοφ. Εντάξει, μοιράζεται τώρα. Τέλος πάντων, ναι, αυτό είναι 25-15. Αυτό. Γιατί ακριβώς δεν είναι καλά και δημιουργεί πολύ σοβαρά θέματα πίσω. Πρέπει γι' αυτό να... Και για να κλείσουμε και για τον Ολυμπιακό, πάμε στον Παναθηναϊκό που και αυτό το σημαντικό πρόβλημα έχει κατά την άποψή μου. Ίσως αυτή η κακή συγκυρία με το Ράιτ, μακάρι ένα άνθρωπο να μην είχε πάθει τίποτα ποτέ, να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Να αλλάξει λίγο τα. Να βρει ένα πεντάρι δηλαδή πιο αμυντικογενές από το Ράιτ, που όντως είχε προβλήματα συγκέντρωσης, και στην εξέλιξη της χρονιάς να είναι πιο βοηθητικό. Έτσι. Okay. Αλλά πραγματικά έχω ποτέ να μην χρειαστεί να γίνω τέτοιο. Ναι, είπαμε να αλλάξει το πεντάρι ο Ολυμπιακός, αλλά όχι με αυτήν την τρόπο. Φυσικά. Ναι. Και έχουμε πολλά να δούμε. Θα δούμε και τα παιχνίδια, θα δούμε και τι παίκτη θα επιλέξει τελικά ο Ολυμπιακός. Θα έχουμε πολλά την επόμενη εβδομάδα να συζητήσουμε. Παναθηναϊκός, αυτό που μου έκανε εντύπωση με τη Μονακό, και δεν ξέρω αν θέλετε κι εσείς συμφωνείτε, είναι ότι έχοντας χάσει στη Ζάλγκυρη. Με αυτές τις ειδικές συνθήκες που αναλύσαμε την προηγούμενη εκπομπή, με τις απουσίες, περίμενα να μπει πολύ πιο δυνατά στο μάτς με τη Μονακό. Για ένα ακόμη παιχνίδι,
εμφάνισε αυτό το πρόβλημα που έχει να αφήνει τους άλλους να προπορεύονται. Κάποιες φορές το έχει καλύψει, κάποιες άλλες όμως δεν γίνεται. Όσο ταλέντο και αν διαθέτεις, δεν προλαβαίνεις να καλύψεις την διαφορά. Έχει γίνει με τον Ολυμπιακό, έχει γίνει με τη Μακάμπη. Αυτή τη φορά του στήχησε και πάλι στο ΆΚΑ, απέναντι σε μια ομάδα που ήξερε ότι ερχόταν με ορμή λόγω της αλλαγής προπονητή. Αλλά με το να δέχεσαι πάλι 90 πλάς πόντους στο γήπεδό σου είναι θέμα. Αυτό νομίζω. Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα μικρό θέμα με το... με τη συγκέντρωσή του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια ομάδα όταν έχει πάρει την Ευρωλίγκα ή όταν έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο τίτλο να κρατάει τη συγκέντρωσή του τη δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στα ίδια επίπεδα. 1 Δεκεμβρίου, καλό μήνα. Δεκέμβρης μπήκε. Ναι. Όχι, όχι, αλλού θέλω να καταλήξω. Σε κοιτάνε όλοι, σε περιμένουν όλοι, είσαι πρωταθλητής Ευρώπης, έχεις το ταλέντο, έχεις την ομάδα, υπάρχουν προσδοκίες. Είναι διαφορετικό να έρχεσαι ως dark horse και να προσπαθείς να είσαι το outsider που πας να κάνεις την έκπληξη και είναι διαφορετικό να στέκεσαι στον τίτλο σου και στο ταλέντο σου. Φυσικά σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ ταλαντούχα ομάδα, από τις καλύτερες στην Ευρωλίγκα. Νιώθω και εδώ πέρα ότι έχει βγάζει ένα εκνευρισμό στο παρκέ. Το βλέπουμε και με τον Αν. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Mm-hmm. Το βλέπουμε και με τον Αν και με κάποιες αποφάσεις που παίρνει και με κάποια χαζά φάουλ που κάνει και με έναν εκνευρισμό που έχει. Ο Αταμάν είναι ο γνωστός Αταμάν, αλλά γενικά όλο το σύνολο γύρω του κάνει αυτό το πράγμα. Χάνει, μετά κυνηγάει. Πρέπει να, σαν συνέχεια να πρέπει να αποδείξει. Δεν μπαίνει μέσα ήρεμα να δείξει ότι εγώ είμαι ο καλύτερος. Να βάλει το ρυθμό του. Ακριβώς. Να βάλει το ρυθμό του να παίξει το παιχνίδι του και να βγει ήρεμα. Υπάρχει ένας γενικότερος εκνευρισμός στον Παναθηναϊκό. Μεγάλες προσδοκίες, μεγάλη πίεση. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να αποσυμπιεστεί όλο αυτό. Να φύγει λίγο από πάνω αυτό το... τα πανηγύρια, το τίτλο που κουβαλάει, τις προσδοκίες που κουβαλάει και να παίξει τον μπάσκετ που μπορεί να παίξει και να επανέλθει στο επίπεδο που είναι να επανέλθει. Βλέπουμε πάντως και τον Όσμαν να μην έχει την απόδοση που έχει στην Εθνική Τουρκία. Παιδιά στην Εθνική ήταν εκπληκτικός. Είναι αυτό που λέγαμε και με τον Πετρούσεφ. Αυτό που λέγαμε εκτός και με τον Πετρούσεφ. Δεν μπορούν όλοι οι παίκτες να προσαρμοστούν σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή το μεγαλύτερο ταλέντο να είσαι, εάν δεν μπορείς να προσαρμοστείς και αν δεν ταιριάζεις στο σύνολο, δεν μπορείς να δείξεις αυτό που θες. Σε ρωτήσω, δεν ταιριάζει. Όσμαν. Δεν ταιριάζει. Δεν ξέρω, θα σου πω. Με το σύστημα που παίζει ο Αταμάν με τους τρεις κόντους, δηλαδή με τα τρία γκάρντ, νομίζω ότι περισσότερο θα μου ταιριάζει ο Παπαπέτρου παρά ο Όσμαν. Και νομίζω ότι στο σχόλιο μου δηλαδή με τη Μονακό, θεωρώ ότι όπως είχα αναφέρει και δύο εκπομπές πριν, ο Παναθηναϊκός έχει και θα έχει σοβαρό πρόβλημα εάν δεν αλλάξει την οτροπία. Έχει σοβαρό πρόβλημα στην άμυνα, transition άμυνα. 22 πόντους βάλει Μονακό. Ναι. Ενώ στα rebound είδαμε τη Μονακό να έχει πολύ μεγάλη διαφορά και σε επιθετικά και σε αμυντικά. Ωστόσο, αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή, και στο κομμάτι του Όσμαν δεν μπορεί να παίξει πολύ καλή άμυνα. Στα γκάρτ με Σλούκα και Μπράουν μαζί δεν μπορούν να παίξουν και καλή άμυνα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι σε αυτές τις θέσεις έχει κάποιον παίκτη. Τον Γκραντ. Όχι, εννοώ. Ούτε ο Σλούκα ούτε ο Μπράουν μπορεί να παίξει πάρα πολύ καλή άμυνα και οι δύο θέλουν την μπάλα στα χέρια και οι δύο κάνουν τα ίδια ακριβώς πράγματα. Όταν τους βάζει μαζί στο παρκέ, δεν ξέρω τι βλέπει ο Αταμάν για να τους διατηρεί μέσα και τους δύο. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει στο κεφάλι του. Οπότε έχει πάρα πολλά θέματα που πρέπει να λύσει. Mm-hmm. Τα νεύρα του Ναν, τουλάχιστον στο παιχνίδι με τη Μονακό, να ξέρετε ότι ήταν πολύ προσωπικό θέμα με τον Διαλό, γιατί όλοι θέλουν να εκνευρίσουν τον Ναν, τους εκνευρίζει λίγο ο Ναν που ήρθε από το NBA και είναι καλό. Ήταν λίγο που να μένει ψύχρεμος όμως. Ήταν φυσικά. Είναι το μοναδικό αυτό το σημείο, πιστεύω. Αυτό, ναι. Ναι. Αλλά δεν τον εμποδίζει ιδιαίτερα. Δηλαδή, πάλι όχι, πόσο, όχι. Πάλι πόσο πολύ σκορέρε. Ωστόσο, είχε 1-6 τρίποντα. Mm. Δηλαδή, εάν είχε ένα τρίποντο παραπάνω, θα πήγαινε το παιχνίδι στην παράταση. Ναι. Να σου βάλω ένα κομμάτι σε αυτό και να συνεχίσει την ανάλυση σου. Έπαιζε small ball ή Μονακό και δεν ακούμπησε η μπάλα στο λεσόρ. Ούτε μία φορά. Έπαιζε με κοντούς και δεν ακούμπησε την μπάλα στο λεσόρ να τελειώσει η φάση. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν είναι. Δεν το σκέφτονται, λέει κάτι. Δεν είναι ότι δεν μπορούν να το κάνουν. Εννοείται, το βλέπουν, το ξέρουν. Το βλέπουν, ναι. Έχει απόσταση όμως η θεωρία από την πράξη. Φυσικά. Δεν είμαστε παίκτες, δεν μιλάμε. Κάνουμε ένα σχόλιο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι. Εγώ μυρίζω με αλλαγή. Σε τι? Για τον Όσμαν λες, για τον Όσμαν. Όχι. Γενικότερα αλλαγή. Ναι, ο Γκριγκόνης έτσι κι είναι έξω και το καιρό ακόμα. Είναι επιλογή αυτό για τον Παναθηναϊκό. Πέρσι έδωσε πάρα πολλά πράγματα ο Γκριγκόνης. Βέβαια. Εννοείται. Έχω την αίσθηση του Παναθηναϊκού ότι δεν θα μείνουν σταυρωμένα τα χέρια. Αίσθηση ξαναλέω έτσι. Αφήνοντας τον Γκριγκόνης. Δεν μπορώ να προσδιορίσω. Δεν χωράνε άλλοι. Πώς θα χωρέσουν κι εδώ. Καλά, εντάξει, δεν έχει πολύ μεγάλο ρόστερ.
Δηλαδή τον παίρνει να πάρει παραπάνω. Τον παίρνει θα χάσουν χρόνο οι ήδη υπάρχοντες. Αλλά νομίζω. Από την Ελλάδα θα κοπούνε. Έτσι κι αλλιώς. Δεν άκουσα σήμερα. Από την Ελλάδα θα κοπούνε. Στην Ευρωλίγκα μπορεί να παίξει και με 12 ξένους. Εντάξει. Ναι, θα χάσουν χρόνο, παιδιά. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η απάντηση στο γιατί ο Μπράουν με τον Σλούκα παίζουν μαζί. Γιατί αν δεν παίξουν μαζί. Δεν αποκλειστούμε ποτέ. Δεν μειώνεται πάρα πολύ ο χρόνο. Αλλά αμυντικά έχει δίκιο Δημητρά. Φυσικά. Είναι πολύ ευάλωτο. 100% αμυντικά. Το έχουμε δει. Το είδαμε από την Ελλάδα και αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, όταν βλέπει ότι έχει τόσο μεγάλο αμυντικό πρόβλημα σε ένα πρωτάθλημα τώρα όπω είναι το ελληνικό που είναι πολύ πιο χαλάρα τα πράγματα. Και okay. Ναι, ποιο θα παίξει. Ποιο θα παίξει άμυνα. Θα πρέπει όχι, να όχι, πάρει. Όχι, 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 άμυνα. Βγάζω τον Μπράουν με τον Σλούκα εκτό. Ένα από του δύο. Ποιο θα πάρει το χρόνο, ο Σλούκα. Ο Σλούκα, ο οποίο έχουμε δει κιόλα ότι από το δεύτερο μισό. Από το δεύτερο μισό. Θα έχει γκρίνια. Δεν το ρώτησε κανένα. Θα έχει γκρίνια. Θα έχει γκρίνια, παιδιά. Θα έχει γκρίνια. Σιγά, και τι. Ο Αταμάν έχει τέτοια προσωπικότητα που μπορεί να διαχειρίζεται τον κάθε. Επίση, πόσο παίρνει ο Μπράουν. Νομίζω. 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια παίκτα τον έχει στην εξέδρα. Οκ. Εμένα θα μ' άρεσε πάρα πολύ να είναι περισσότερα λεπτά στο παιχνίδι του Μπράουν. Αλλά ο Σλούκα ήρθε στο Παναθηναϊκό με μία υπόσχεση να παίζει, να έχει το χρόνο και να κάνει όπως θέλει και όσο θέλει το παιχνίδι. Οπότε υπάρχει conflict, όπως λέμε και στο δικό μου το χωριό. Αυτό, υπάρχει conflict. Είστε δυο μπροστά. Γι' αυτό το παίρνω στη συζήτηση. Γιατί αν δεν παίξουν μαζί, πρέπει να αφήσει τον ένα στον πάγκο. Αν αφήσει τον ένα στον πάγκο, θα έχουμε τα 3 λεπτά και τα 5 λεπτά του Μπράουν που είχαμε σε κάποια παιχνίδια. Ή ωστόσο, θα συνεχίσει να παίζει και με τους δύο στο παρκέ και μέχρι να το βγει. Μπορεί να θέλει κάτι να δει. Γκριγκόνης δεν ξέρω αν θα αφήσει, έχει μέχρι το 27 συμβόλαιο. Οπότε, Όσμαν και η Γιούρτσεβεν, για παράδειγμα, είναι πιο ευάλωτοι στο να μπορούν να αποχωρήσουν εάν θέλουν που έχουν μέχρι τέλος τη σεζόν. Καημένος ο Γιούρτσεβεν δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν το σιλώσει. Δεν έχει κάνει τίποτα καημένο. Δεν έχει γυρίσει ο Κώστας. Κάτσε να γυρίσει ο Κώστας για να δούμε. Έχει περάσει πολύ χρόνο εκτός παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Εγώ πάρω στο κρατήσω αυτό που σα λέω. Αίσθηση είναι έτσι. Δεν είναι ρεπορτάζ, δεν παίρνω σε χωράφια ξένα. Νομίζω ότι ο Παναγιώτης θα πάει σε κάποια. Προσθήκη. Θα πρέπει να κόψει και αυτό να το έχουμε, να το παίξουμε. Σίγουρα. Ναι, δύσκολη διπλή αγωνιστική παδοσία. Γιατί παίζει με την Μπαρτσελόνα στο ΑΚΑ που θέλει να αντιδράσει στην Μπαρτσελόνα. Έχει χάσει την Μπάγκερ. Εγώ νομίζω ότι θα το πάρει αυτό με το πρόγραμμα. Και εγώ πιστεύω θα το πάρει και το έχουμε δώσει και στο στοίχημα. Προδίδουμε βέβαια τώρα την πρόταση. Τέλος πάντων. Πάμε στα προγνωστικά. Κάνε σχολείο και πάμε. Το δεύτερο μάτσο είναι πολύ δύσκολο με την Μπάρτσελόνα. Πολύ δύσκολο. Είναι πολύ διψασμένο αυτό που έλυσε πραγματικά ήταν τρομερό. Διαφωνώ εγώ. Πιστεύω ότι είναι ανάποδα. Ναι. Δυστυχώς. Παρά που πιστεύω. Θα ξαχάσει το ΑΚΑ. Είναι καλό το ότι το πρώτο παιχνίδι από τα δύο είναι στο ΑΚΑ. Τη φοβάμαι την Μπαρτσελόνα. Ναι, και εγώ στο είπα γιατί έχει χάσει πολλά παιχνίδια σε ρί και κάπου πρέπει να αντιδράσει. Τη φοβάμαι αρκετά ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Είναι πιο κουρασμένη γιατί έχει παίξει και την παράταση με τη Ρεάλ. Διαφορετικό παίζει το Σαββατοκυριακό. Από τα δύο παιχνίδια με φοβίζει περισσότερο τη Μπαρτσελόνα. Αν καταφέρει να πάρει την Μπαρτσελόνα. Και να κάνει. Στα δύο, λες. Ναι, να θα κάνω το δύο στα δύο. Εμένα από τα δύο με φοβίζει περισσότερο τη Παρτίζα. Ναι, νομίζω ότι έχει ένα momentum. Η Μπαρσελόνα ένα αντίπαλο που μέσα στο. Το momentum ποιο το έχει, Παρτίζα. Ναι, μάλιστα. Ναι. Τα ακούσαμε κι αυτό. Ναι, τι είπα. Ρίξε ένα εφέ εδώ πέρα πάνω να πέσει. Ναι, νομίζω ότι το πρώτο μάτσο του Παναθηναϊκού θα το πάρει. Η Μπαρσελόνα είναι στα μέτρα του και είναι το μάτσο γήπεδο του και χρειάζεται αντίδραση και θα τη βγάλει. Μπορεί να τη βγάλει. Το δεύτερο με την Παρτίζαν. Έτσι και έτσι. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, στο δικό μου το χωριό. Πάμε προγνωστικά. Πάμε. Βλέπουμε την κάρτα. Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα, όπως προείπα στον Άσο, γιατί νομίζω ότι δεν χωράει συνεχόμενη ήττα για τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ, θα βγάλει αντίδραση. Βέβαια, ξαναλέω και η Μπαρτσελόνα είναι μια αντίπαλος πάρα πολύ σημαντική. Έχεις δώσει μείον 5,5 όμως. Ναι. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει στις νίκες. Θα του κάνει καλό αυτό το σοκ απέναντι στην Μονακό και θα βγάλει αντίδραση. Και το άλλο παιχνίδι θα πάρω το ρίσκο. Νίκο, τι έχεις δώσει. Θα πάρω το ρίσκο. Τι θες να διαφωνήσεις, τι έχεις δώσει. Θα διαφωνήσεις, γι' αυτό είναι. Πάμε. Κυνηγάμε την απόδοση. Νομίζω ότι κάποια στιγμή και η Παρή είναι ανθρώπινη. Όπως είπε η Δημήτρα, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ απέναντι σε μια από τις χειρότερες ομάδες, αν όχι χειρότερη της Ευρωλίγκας, που είναι η Βίρτους. Και κάποια στιγμή και η Μακάμπη πρέπει να αντιδράσει. Δεν μου αρέσει καθόλου η Μακάμπη. Είναι αθλητική όμως. Είναι αθλητική. Εγώ το έχω δώσει αυτό το σημείο και λόγω απόδοσης. Δηλαδή πριν από ένα μήνα, άμα σου δίναν 2-12 τη Μακάμπη απέναντι στην Παρή. Θα λες κάποιο λάθος. Είναι όμως η μόνη ομάδα που έχει την αθλητικότητα σε όλες τις θέσεις. Για να την παίξει αυτό το ξύλο που λέγαμε. Okay. Αντίστοιχα, αθλητική βέβαια είναι και η Παρή, έτσι. Γιατί έτσι έχει καταφέρει να φτάσει στις σερινίκες. Ναι, αλλά πιστεύω ότι όντως
μπορούν να κάνουν το πρώτο στραβοπάτημα από τα δύο που θα κάνουν στην εβδομάδα. Ναι, κάνουν μετά, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά είναι τα, στο πάμε στοίχηματα, οι εκτιμήσεις μας. Πάμε και στο ρετρό, γιατί έχουμε σήμερα NBA με τα πράγματα να ανατρέπονται στους Bucks. Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε, ποιο θέλετε, ποιο παιχνίδι. Μονακό... Πάμε από το έτσι όπως τα έχεις γραμμένα. Όπως τα γραμμένα, ωραία. Λοιπόν, Μονακό Ολυμπιακός δεν υπάρχει μεγάλη παράδοση. Εννοείται 12 παιχνίδια, 6-6 το σκορ, απόλυτη ισορροπία. Αλλά πονάει λίγο περισσότερο το Μονακό γιατί τα κρίσιμα τα έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, στα μάτς που έχουν γίνει στο Πριγκιπάτο, η Μονακό έχει 4 νίκες και ο Ολυμπιακός μόνο μία, αλλά τη μία έτσι. Αυτή που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, τη σεζόν 21-22, βλέπουμε και τα πλάνα. Τρίτο παιχνίδι playoff. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει το σεφ, έχει έρθει με 1-1, έχει πάει με 1-1 στο Πριγκιπάτο. Νικάει όμως 87-83 στο τρίτο μάτς με καταπληκτικό Λούκα. 21 πόντους, Βεζένκοφ 17 και 9 rebound. Κάνει το 2-1 και στη συνέχεια προκρίνεται στο Final Four του Βελιγραδίου. Μπέικον με 23 ήταν ο κορυφαίος για τη Μονακό. Πολύ προκλητικό στο σεφ ο Μπέικον εκείνη τη σεζόν. Ήταν. Πάρα πολύ. Ναι, ναι. Γενικά η Μονακό είχε πολύ αέρα και πολλά, πολύ μεγάλα λόγια είχε πει εκείνη τη σεζόν και προσγειώθηκε λίγο απότομα. Ναι, και χάσε και στο Final Four μετά. Σωστά. Λοιπόν, τώρα από τις ήττες του Ολυμπιακού έχω ξεχωρίσει την πιο βαριά, όπως συνήθως κάνω. Εκείνη τη σεζόν πάλι, λίγους μήνες πριν από το αμάτσο play-off, 92-72 είχε νικήσει η Μονακό. Ο Μάικ Τζέιμς ήταν εξαιρετικός με 25 πόντους, 15 είχε ο Μπέικον. Ενώ για τον Ολυμπιακό, Φαλ και Βεζένκοφ είχαν 18 πόντους. Τώρα πάω Βελιγράδι και πριν πάμε στο ρετρό, μάλλον απομακρύνεται πάλι το Final Four. Όπα. Πάει για Αμπουντάμπι. Τίποτε. Έχουμε κλείσει σπίτια. Είχαμε μετακομίσει. Δυστυχώς. Το Αμπουντάμπι θα δυσκολεύσει πάρα πολύ την κατάσταση και των οπαδών και των δημοσιογράφων και όλων. Θα είναι πιο ασφαλές. Ναι, αλλά όχι. Μπράβο, αυτό. Θα είναι πιο ασφαλές, θα είναι μεταξύ τους, παιδιά. Είναι πολύ ακριβό ταξίδι. Όχι. Θα σου πω ότι ένα ταξίδι στο Βελιγράδι με τις συνθήκες που επικρατούν, με το γεγονός ότι έχει πάρα πολύ λίγα ξενοδοχεία, με το ότι θα πρέπει να νοικιάσουν Airbnb. Συγγνώμη τώρα που λέμε την πλατφόρμα, αλλά πριν από 2 χρόνια που βρεθήκαμε εκεί, στο Final Four, τις ημέρες του Final Four, μπορούσες να βρεις δωμάτιο και με 400 ευρώ τη μέρα από Airbnb. Και πρέπει να προσέξεις και πάρα πολύ τα ταξί σου επίσης. Καλά, εντάξει, είναι και εμένα μου χάνεται χει. Ναι, απλά θα απλά... είναι δύσκολο για τους Ευρωπαίους να βρεθούν στο Αμπουντάμπι. Δεν θα πάει ο μέσος. Δεν πάει, πάει τόσο ακριβό, όχι, μην το λες. Δεν θα πάει τόσο ακριβά. Περισσότερο ακριβά θα τους έβγαινε με την εσχροκέρδεια που θα γινόταν στο Βελιγράδι παρά με το να είναι στο Αμπουντάμπι. Επίσης, αυτό που είπε. Για να μπορέσουν να πάνε δύο μάτια, παρά που δεν το στηρίζω, θεωρώ ότι θα πάει μία. Αλλά ακόμα και μία να πάει, όποια και αν πάει στο Βελιγράδι, θα είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο. Συμφωνώ. Όσον αφορά στην ασφάλεια. Δεν είναι τίποτα ρίσκο ακόμα, αλλά φαίνεται να απομακρύνεται. Λοιπόν, πάμε στη ματσάρα τώρα. Τσακωμή του Αμπουντάμπι να δούμε και οπαδικού τσακωμού του Αμπουντάμπι και τι κάνει εκεί τίποτα. Και τι στον κόσμο. Δεν θα κουνηθεί. Και τι στον κόσμο. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα. 52 μάτς παιδιά έχουν παίξει. Η πρώτη του συνάντηση είναι το 1982, το έτος που γεννήθηκα. Το πιο ωραίο έτος, δηλαδή. Πολύ πίσω. Είναι πάρα πολύ. Σήμερα όντως πήγε πολύ πίσω. 35 νίκες η Μπαρτσελόνα, 17 ο Παναθηναϊκός. Έχει κακή παράδοση και έχει και κακή παράδοση στο ΆΚΑ. Η Μπαρτσελόνα έχει 14 νίκες και ο Παναθηναϊκός 11. Να τα. Ίσως από τις μόνες ομάδες που τον έχει νικήσει και τον Ολυμπιακό βέβαια, έτσι, που στα ευρωπαϊκά έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα. Γενικότερα όμως είναι από τις λίγες ομάδες που τον έχουν νικήσει τόσες φορές στην Αθήνα. Βλέπουμε το πρώτο βίντεο, όπου ήταν η περσινή νίκη. 89-81, έβαλε τέλος με αυτή την νίκη ο Παναθηναϊκός σε ένα σερί 4 ητών από την Μπαρτσελόνα στην Αθήνα. Ναν και Σλούκας είχαν 22 και 18 αντίστοιχα, ενώ ο Σαντοράνς και με 12 πόντους και 6 ασίστ ήταν αυτός που ξεχώρισε από τους φιλοξενούμενους. Ο Παναθηναϊκός έκανε μια τρομερή ανατροπή σε αυτό το μάτς και προηγηθεί η Μπαρτσελόνα, μου φαίνεται 15-16 πόντους, αλλά το γύρισε. Το δεύτερο βίντεο είναι όλα τα λεφτά. Πάμε στο 2011, εκεί που ο Παναθηναϊκός παίζει με την πρωταθλήτρια Ευρώπη τότε την Μπαρτσελόνα στα play-off. Με μειονέκτημα έδρας, παρακαλώ, και κερδίζει με 3-1 τη σειρά. Τέταρτο παιχνίδι, 78-67, η νίκη του Παναθηναϊκού. Πρωταγωνιστής ήταν ο Νίκα Λάθης, γιατί δεν έχει βάλει μόνο 12 πόντους με 3 ασίστ και 3 κλεψίματα, αλλά έχει κάνει εξαιρετική εμφάνιση σε μια ζώνη, αν θυμάστε τότε που εφάρμοσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, το box and one που λέμε, 4 σε ζώνη και ένας να κυνηγάει τον Ναβάρο. Αυτός ήταν ο Καλάθης, ο οποίος είχε αφήσει τον Ναβάρο σε 7 πόντους εκείνο το μάτς και ο Παναθηναϊκός
τσέκαρε το εισιτήριο για την Βαρκελόνη, όπου και πήρε, όπου και πήρε το ευρωπαϊκό. Θεωρώ υποτιμημένη. Πώ μου ήρθε τώρα, συγγνώμη. Θεωρώ υποτιμημένη το hype για τον Καλάθι στην Ευρωλίγκα. Συγγνώμη, το βάθο σου είναι σε μια άλλη εκπομπή. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό παίκτη και αυτά που έχει κάνει στην καριέρα. Όχι, όχι. Υποτιμημένα αυτά που δεν ακούγεται αρκετά. Αυτά που έχει κάνει στην καριέρα του και ο τρόπο που παίζει το παιχνίδι, ο τρόπο που παίζει το μπάσκετ. Σε άλλο επίπεδο, και εγώ τον λατρεύω. Και μην ξανακούσω, σα παρακαλώ, μαγεία. Για το σουτ, γιατί αν είχε το σουτ, δεν θα τον άφηνε ποτέ το NBA. Έλα, παιδιά, μην τρελαθούμε. Στην Ευρώπη. Μιλάμε για ένα παίχτη. Ο άνθρωπο είναι εκπληκτικό σε πολύ ψηλό επίπεδο και έχει παίξει σεζόν. Έχει κάνει απίστευτα μάτς. Είναι ομορφιά, μια ομορφιά του μπάσκετ να το βλέπει. Μου αρέσει πάρα πολύ, συγγνώμη. NBA. Εξαιρεί, νικέ. Ναι, ένα γρήγορο σχολιάκι για το NBA. Που γενικά δεν έχουμε πολλούς τραυματισμούς, να ξέρετε. Οπότε λίγο αλλάζουν οι ισορροπίες από αυτά που ξεκινήσαμε να βλέπουμε πλέον. Έχουν αλλάξει λίγο, αλλάζουν λίγο οι ισορροπίες και το βλέπουμε σε κάθε ματς. Σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά και το είχα αναφέρει ότι παλιότερα είχαμε ομάδες που ήταν στον πάτο και ήταν σίγουρα στον πάτο. Φέτος, πέρα από τους Wizards από τη μία και τους Jazz από την άλλη, που από ό,τι βλέπω. Θέλουν να πάρουν το πικ. Ναι. Μάλλον. Δεν θα προσπαθήσουν, όπως οι Wizards πρέπει να τα αλλάξουν όλα. Είναι εκνευριστικά κακοί. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ομάδες να υπάρχει ανταγωνισμός, είναι ωραίες. Αφήνω στην άκρη τους Καβαλιές που έχουν αρχίσει να χάνουν, τους Thunder με τους Warriors εκεί πέρα στη Δύση, που έχουν αρχίσει και αυτοί έχουν πολλά προβλήματα τραυματισμών και δυσκολεύονται. Και πάμε να κάνουμε ένα σχόλιο για τους Bucks που έχει ενδιαφέρον. Επιστρέψανε μετά την πολύ πολύ κακή αρχή που κάνανε. Παίζουν καλύτερα και αυτό οφείλεται, αν με ρωτάτε, στις εξαιρετικές εμφανίσεις σε συνδυασμό, το έχουμε ξανασυζητήσει ιδιαίτερα. Ναι, αυτό είναι. Λίλαρτ και Γιάννη. Έχει διαφορά όταν έχεις δύο στάρ στο υψηλό επίπεδο και μπορούν να συνεργαστούν και να σε τραβήξουν. Αυτό. Και όταν έχεις ένα να παίζει καλά, ένα να παίζει χάλια και μετά ένα σύνολο μέτριο να μην μπορεί να ακολουθήσει, γιατί ποιο να ακολουθήσει, αυτόν παίζει καλά, αυτόν παίζει χάλια. Και έχουν και το περίεργο. Οι Bucks έχουν ένα στάρ ψηλό και ένα στάρ κοντό. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον στο ότι. Αν αυτοί οι δύο συνδυαστούν σε πολύ καλό μάτς, τα έχουν όλα. Είναι ο Γιάννης υποτιμημένης εμφανίσεις του φέτος σε σχέση με τις εμφανίσεις των. Έκανε πρώτο triple-double με 40. Εκπληκτικός. Απέναντι σπεθαμένους βέβαια, αλλά εντάξει. Τι σημασία έχει. Όχι, κάνει σταθερά πολύ καλές εμφανίσεις. Αυτό είναι, έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Σταθερά πολύ καλές εμφανίσεις. Και επειδή φέτος ξεκινήσαν έτσι πολύ στραβά οι Bucks, τον πήρε και αυτόν η μπάλα με κάποιες δηλώσεις, με κάποια. Έτσι, μια γκρίνια, μπήκε και αυτό σε γενικότερη γκρίνια. Θα επιστρέψουμε. Είναι πάντα ο Γιάννης, έχει ένα στυλάκι έτσι. Θα επιστρέψουμε, μην πάρετε στη γωνία και τέτοια. Τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Λίλαρτ που είναι καλά. Ο Λίλαρτ πήρε ένα μάτς μόνος του χωρίς το Γιάννη. Έχουν αρχίσει και βγάζουν χαρακτήρα. Οι υπόλοιποι. Εντάξει. Ακολουθούν. Τους βοηθάει πολύ που στα τελευταία μάτς είναι καλός ο Λόπες. Βρίσκει τον καλό του εαυτό. Δίνει αυτό που πρέπει να δώσει γιατί είναι ένα παίκτη πλέον στα 35-36 του. Δεν περιμένει θαύματα. Είναι ο βασικός του ψηλός. Τα βασικά είναι να κάνει. Αλλά αν κάνει τα βασικά αυτός και ο Πόρτης, οι υπόλοιποι έχουν να καλύψουν τους ρόλους τους και να βοηθήσουν τους Bucks τουλάχιστον να σταθούν και να μην είναι αυτό το χάλι που βλέπουμε. Βέβαια, με Γιάννη και με Λίλαρτ σε τόσο υψηλό επίπεδο, περιμένουμε να δούμε να πάνε και ένα βήμα παραπάνω. Μακάρι. Βέβαια, πολύ καλή ομάδα στην Ανατολή φέτος. Έτσι, και οι Cavaliers και οι Celtics πολύ σταθεροί και αλλά πολύ καλοί. Αλλά τουλάχιστον βελτιώθηκε και είναι κάπως καλύτερα. Ναι, είναι κάπως καλύτερα, πήραν τα πάνω τους. Right. Δεν ξέρω, εμένα. Δεν ξέρω αν μου αρέσουν οι Bucks φέτος. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι σε σχέση με πέρυσι μπορούν να συνοηθούν καλύτερα ή μάλλον κατάλαβε το ρόλο του ο Λίλαρτ. Σωστά. Ναι. Και αποδέχτηκε. Αποδέχτηκε το ρόλο του. Σωστά. Ναι. Νομίζω και ο Γιάννης και ο Λίλαρτ κάνανε ένα βήμα πίσω σε αυτό. Ο Γιάννης δεν ξέρω τι, εάν δημιουργούσε ο Γιάννης κάποιο πρόβλημα. Πάντως δημιουργούσαν στο μυαλό τους, δεν μπορούσαν να συνδυαστούν μπασκετικά. Από αυτό ήταν πρόβλημα. Από εκεί πέρα λείπει το μεγάλο φαβορί φέτος. Λείπει. Ούτε οι Nuggets είναι καλοί, οι Thunder θα πρέπει να δούμε πώς θα ανταποκριθούν. Οι Warriors δεν τους είχαμε για φαβορί, μας βγήκαν ξαφνικά. Είναι μόνο οι Celtics, που είναι η ίδια ομάδα με πέρσι που πήρε το πρωτάθλημα και είναι σταθερά και πάνε. Αυτή είναι το μεγάλο φαβορί. Από εκεί και πέρα, όλα είναι στο τραπέζι, όλα τα ακούω. Όποιος βελτιωθεί στη σωστή στιγμή, όποιος κρατήσει με καλύτερη συνέπεια τα αποτελέσματά του, αυτός θα έχει και τις περισσότερες πιθανότητες. Και αυτό κάνει και πιο ωραίο, νομίζω. Ναι, έχει ενδιαφέρον φέτος. Έχει ενδιαφέρον και στοιχηματικά. Και στοιχηματικά έχει ενδιαφέρον. Όχι, τα μία βλέπω πάλι. Τα μία πηγαίνουμε, δόξα τω Θεώ. Τι άλλο θέλουμε, τι μας νοιάζει με το άλλο. Εντάξει, το παλεύουμε. Τι κάνουν οι άλλοι, μας νοιάζει.
Λοιπόν, αυτό ήταν και το ένα το επεισόδιο του Slam Dunk, powered by bamestoihma.gr στο στοίχημα View. Καλή διπλή αγωνιστική να έχουμε, τελευταία για το 24. Παναγία μου. Ευχαριστούμε την Παρμπαγιάννη που μας ανέχτηκε για μια ακόμη φορά με τις κάμερες, με τα φώτα. Μας έχει κάνει όμορφο, μας βγάζει. Ναι, μας βγάζει. Το συζητάμε. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.